Το πιο σημαντικό πράγμα για μένα μέσα από πέρα το τραγούδι είναι ότι πιάσαν το νόημα του τραγουδιού. Γιατί μιλάει για μία κοπέλα, το οποίο ποτέ δεν νιώθει τόσο γειωμένη, επειδή έχει ζήσει παντού σε όλο τον κόσμο και μονίμως θα νιώθει φευγάτη. Σαν πνεύμα δηλαδή, πώς νιώθει. Τα κορίτσια μπήκανε σε όλο αυτό το νόημα και βέβαια η Γεωργία προέρχεται πιο πολύ από αυτή τη σκηνή σε σύγκριση με τη Γίνκα, γιατί η Γίνκα είναι πολύ πιο soul όταν μιλάμε τραγουδιστικά. Όμως ανταμωθήκανε και το βρήκανε τόσο σωστά μεταξύ τους, δηλαδή θα μπορούσα άνετα να ήταν γραμμένο έτσι σαν ντουέτο με αυτές τις δύο φωνές. Εγώ όσο αφορά το συγκεκριμένο pair που έχω κάνει με τη Γίνκα και τη Γεωργία, δεν ξέρω πόσες φορές έχω αλλάξει άποψη το ποιος πρέπει να συνεχίσει. Και πάλι αλλάζω άποψη, και πάλι αλλάζω άποψη, και πάλι αλλάζω άποψη. Κάθε φορά, τη μία φορά η άλλη με εντυπωσιάζει από την άλλη περισσότερο. Αλλά είναι και οι δύο εξαιρετικές. Εξαιρετικές. Και θεωρώ ότι και εσύ, Γεωργία, έχεις άλλα πράγματα να προσφέρεις στη διάρκεια μες στο παιχνίδι, όπως πιστεύω ότι και η Γίνκα έχει εντελώς διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, στη συνέχεια του παιχνιδιού δεν έχετε να προσφέρετε τα ίδια πράγματα. Σας πιστεύω και τις δύο πάρα πολύ. Αλλά εγώ σήμερα πρέπει να πάω με βάση με το live που είδα εδώ. Και... είσαστε εξαιρετικές και οι δύο. Θα συνεχίσω με τη Γίνκα. Γίνκα Williams, you just qualified for the knockouts. Congratulations. Thank you so much. It was really 50-50, Γίνκα. It was really 50-50. You're one of my hardest pair-ups I've done. You made your best hit against the wall. Yeah, I told you I'm going to smash my head into the wall. I want to thank you. Go hug your boyfriend. Κάποιος πρέπει να σε κλέψει, κορίτσι μου, το ξέρεις, ε. Όλα πρέπει να τα περιμένουμε. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι, το οποίο μόνο από εδώ πέρα, Γεωργία μου, πράγματα μπορούν να ξεκινήσουν. Εγώ προσωπικά, μάθηκε όλη την τέχνη εκεί πέρα που μαγειρεύεις. Άνοιξε ένα ωραίο εστιατόριο να ερχόμαστε εμείς να τρώμε πάρα πολύ καλά. Και όταν θα ερχόμαστε, λέτε, παιδιά, 3-2-1, μικρόφωνα, βγήκαμε. Ε? Και ταιριάζεται και ενδυματολογικά πάρα πολύ σήμερα. Γεωργία, έλα εδώ όμως μαζί μου. Έλα εσύ εκεί. Για να δώσουμε το χρόνο στον Κωστή, στον Σάκη και στον Πάνο να το σκεφτούν. Έχει πάρα πολλά να δώσει η Γεωργία. Είναι πάρα πολύ καλή. Εγώ το πατάω. Και σε αυτό το σημείο αποχαιρετούμε με ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα τη Γεωργία μας. Μπράβο, Γεωργία μου. Γεια σας, παιδιά. Μπράβο, Γεωργία. Θα συνεχίσεις να έρχεσαι όμως. Όλα και στις πρόβες, εμείς θα περνάμε τέλεια. Θα μας κάνεις και φωνητικά, εδώ πέρα θα είσαι... Έλα, εκεί δεν το κάνεις σωστά. Γιατί δεν συμβουλεύεις με αυτόν τον τρόπο.